Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το Δημοτικό Σύμβουλο Απόστολο Βαρελτζή. Κύριε Βαρελτζή, πρόσφατα ιδρύθηκε με απόφαση ΦΕΚ Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Βατούσα, το οποίο είχατε ξεκινήσει εσείς τη διαδικασία ως Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής. Θέλετε να μας πείτε λίγα για το ιστορικό αυτής της σημαντικής στιγμής και τι προσφέρει ένα Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης? Καταρχήν να σας πω ότι δεν είναι θέμα σχολικής της Επιτροπής. Την έτσι θα μπορούσα να την προωθήσει οποιοδήποτε, ακόμα και ένας σύλλογος. Το ότι ήμουν στη Σχολική Επιτροπή ήταν ένα στοιχείο ακόμα πάνω στο οποίο στηρίχτηκα για να κάνω την αίτηση. Δεν ήταν προαπαιτούμενο. Ιδρύεται Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Τι σημαίνει αυτό? Είναι ένας εκπαιδευτικός φορέας, στον οποίο αποσπάται μια ομάδα εκπαιδευτικών, 5 για τα μικρότερα, 7 για τα μεγαλύτερα. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί φτιάχνουν διάφορα project και έρχονται ομάδες παιδιών από διάφορα σχολιά για να τα υλοποιήσουν. Οι ομάδες αυτές μπορεί να είναι είτε από το νησί μας, οπότε μιλάμε για μονοήμερες επισκέψεις, είτε εκτός νησιού, οπότε μιλάμε για τριήμερες επισκέψεις. Γιατί επιλέξαμε τη Βατούσα? Για πολλούς λόγους. Ο ένας λόγος ήταν ότι τελείως συμπτωματικά ο πρόεδρος της κοινότητας Βατούσας μου ζήτησε αν μπορώ να κάνω κάτι για το χωριό τους. Ο δεύτερος είναι ότι πέρα από τη θέληση του Προέδρου υπήρχαν και υποδομές. Η Βατούσα είναι χωριό χαρακτηρισμένο παραδοσιακό και επιπλέον είχε τις υποδομές που έπρεπε να παραχωρηθούν για να μπορέσει να λειτουργήσει το κέντρο. Σε συγκεκριμένη περίπτωση παραχωρήθηκε η πρώην αποθήκη του Λουκίδη, η οποία είχε μπει μέσα στο ΕΣΠΑ και είχε ανακαινιστεί, το παλιό δημοτικό του Ρέματος, καθώς και δύο ξενώνες που είχε η κοινότητα Βατούσας μέσα στο χωριό. Αυτά με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Τώρα, ξέρουμε πότε θα ξεκινήσει να λειτουργεί το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης? Αυτό είναι ένα δεύτερο ζήτημα. Όλοι οι θεσμοί που δημιουργούνται χρειάζονται και κάποιο χρόνο για να πάρουν μπρος. Δυστυχώς σας έχω κακομάθει, ειδικά με το Μουσικό Γυμνάσιο που βγήκε το ΦΕΚ τον Ιούνιο και λειτουργήσε Σεπτέμβριο, να σας πω ότι σε αντίστοιχη περίπτωση άλλα μουσικά σχολιά έχουν 4 χρόνια που ιδρυθήκαν και 5 και ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει. Είναι θέμα προσώπων. Εξαρτάται τι στήριξη θα έχει από την αυτοδιοίκηση και την τοπική κοινωνία. Θέλω να ελπίζω ότι το Σεπτέμβριο θα είμαστε έτοιμοι. Όπως το Μουσικό Γυμνάσιο ήταν έτοιμο σε 2 μήνες και μάλιστα δεν ήταν λυμένο το πρόβλημα του στεγαστικού, έτσι μια γενικότερη, πώς να το πω, παραχώρηση υπήρχε. Θέλω να πιστεύω ότι μπορεί στην αρχή της σχολικής χρονιάς να είναι έτοιμο. Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας. Ναι, ναι. Είναι εκπαιδευτικός θεσμός. Πώς αισθάνεστε που επιτεύχθηκε ένας τέτοιος στόχος? Και πόσο σημαντικό είναι για την περιοχή της Βατούσας η ίδρυση μιας τέτοιας εκπαιδευτικής μονάδας? Με τη δεύτερη ερώτηση σας απαντήσατε στην πρώτη. Είμαι χαρούμενος γιατί ένας τόπος, μια κοινότητα της περιοχής μου θα βοηθηθεί να σταθεί καλύτερα στα πόδια της. Θέλω να ελπίζω ότι η εκπαιδευτική ομάδα η οποία θα επιλεγεί για να το στελεχώσει θα δουλέψει όπως πρέπει, ώστε να έχουμε όσο δυνατόν περισσότερες επισκέψεις σχολείων, κυρίως από περιοχές εκτός Λέσβου. Καταλαβαίνετε ότι ένα γκρουπ 30 ατόμων όταν επισκεφτεί για 3 μέρες ένα χωριό, δίνει μια ζωή στο χωριό αυτό. Φανταστείτε τώρα αυτό το πράγμα να μην γίνει μία φορά ή 2 ή 5 ή 10, αλλά να γίνει περισσότερες μέσα στο έτος και μάλιστα σε μια περίοδο που είναι τουριστικά νεκρή. Δεν λειτουργεί το καλοκαίρι, λειτουργεί την ίδια σεζόν που λειτουργούν και τα σχολεία. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι θα δώσουμε ζωή σε ένα χωριό, ίσως και στα τριγύρω. Ξέρουμε το συγκεκριμένο κέντρο τι αντικείμενα θα έχει, δηλαδή τι είδους θεματικές θα προβάλλει, ή θα είναι γενικότερο το περιβάλλον ή θα είναι πιο συγκεκριμένο το περιβάλλον της Λέσβου? Είναι καθαρά του τοπικού ενδιαφέροντος. Θυμάμαι στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Αγιάσου, στο οποίο ήμουν αναπληρωτής υπεύθυνος για 2 χρόνια,
είχε θεματικές ενότητες για διάφορα πράγματα. Για υγρότοπους, για τον Καστανιώνα, για περιπατητικά μονοπάτια, οτιδήποτε. Η συγκεκριμένη περιοχή στη Βατούσα έχει και πολιτιστικό έτσι, περιβάλλον πλούσιο, αλλά και, και αμυγός περιβαλλοντικό. Δηλαδή στην περιοχή μας έχουμε τους υγρότοπους στην Καλονή, έχουμε το Απολιθωμένο, έχουμε ένα σωρό μοναστήρια. Υπάρχει ατέλειωτη θεματολογία που μπορεί να προβληθεί. Στην ίδρυση αυτού του κέντρου, ποιοι άλλοι συνέβαλαν? Πέρα από την πολιτική παρέμβαση, την οποία δεν την έχω κρύψει, και στις υπόλοιπες ιδρύσεις στις οποίες έχω εμπλακεί, αυτή τη φορά θέλω να εκφράσω ιδιαίτερες ευχαριστίες στη συντοπίτησά μας και στέλεχος του Υπουργείου Παιδείας, την Μελέτη την Κυριακή, η οποία έχει μια ρίζα από σκάλα Καλονής. Από την αρχή της αίτησης στάθηκε δίπλα μας και όπου χρειάστηκε ξέραμε ότι έχουμε ένα άνθρωπο να μας καθοδηγήσει και να επιλύσουμε την όποια δυσκολία μας παρουσιάζονταν. Κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης δεν γίνονται κάθε μέρα. Δεν ξέραμε κάποιον που να έχει την τεχνογνωσία για το πώς στείνεται μια αίτηση για ίδρυση κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Πραγματικά η κυρία Μελέτση μας βοήθησε πάρα πολύ. Και παρακολούθηκε φυσικά την πορεία της αίτησης από τότε που έγινε μέχρι σήμερα που βγήκε το ΦΕΚ. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και να έχουμε πάντα τέτοιες ωραίες ειδήσεις. Όποτε έχουμε ειδήσεις, ξέρω ότι έχετε βήκο άοντα και γι' αυτό σας απευθυνόμαστε κάθε εγώ.